Η έκδοση μπορεί να έχει για προσθήκες. Να έχει. Προσθήκες, επιπλέον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι βιβλίο είναι, αλλά συνήθως έτσι. Η Β, η Γ έκδοση, ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχει. Ή πολλούνται πιο πολύ και ξανά πάνε έτσι. Αλλά πολλά από αυτά βάζουν και προσθήκες, αν μπορούν δηλαδή. Ό,τι ελλείψη έχει. Το διάβασα όλο. Το διάβασα όλο. Μέχρι. Τρίτη ακόμα θα δεις. Τι είναι, ακόμα να δούμε. Είναι δύσκολο. Άμα υπάρχει κρίση, μετά υπάρχει ανεργία. Και αν υπάρχει ανεργία, υπάρχει κρίνια και προβλήματα. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Γιατί το άκουσα. Τώρα να μοιράσουμε τα 500 εκατομμύρια στους αγρότες. Και μετά θα αρχίσουμε να μοιράζουμε σε άλλους. Σε ποιους αγρότες θα πιστεύουμε. Η επιστολή μου είναι τρομερή εντύπωση. Αυτή τη στιγμή θα τα βρήματα. Διάβασε την επιστολή που του στείλα. Υγεία στο πείμα. Λοιπόν, κάθισε. Κάθισε και τι είναι σοβαρή. Αν μετά θα γίνει καλά. Τι θα διαλέξουμε. Και πρέπει να βρει πήγα. Να τα κάνουμε. Το έφερε. Αυτό είναι το λάθος. Πάω σήμερα να πάρω λίτα δώσε. Αφού δεν έχουν τη διάθεση τι μιλάει. Και τώρα θα τις παραφέρει. Έτσι πάει. Είναι όλοι οι θα δεις κι άλλο τώρα. Θα δεις κι άλλο τώρα. Έχω τα χτες. Ένα μήνα. Αυτό είναι ένας παίρνουν και τα έντε. Σε όταν κάνεις το καμενείο. Θα σε ανοίξω το δρόμο. Ατελείω το έντε. Είναι όρος της θα ανοίξω. Είναι η λέξη. Θα πάμε. Που είναι η πραγματική. Όσο μεγαλώνει μένα, τόσο πρέπει να... Καλησπέρα, συνεδελφή. Κύριε καθηγητά. Αρχίσαμε, όχι. Πάρα πολύ. Ξύπνησε. Είσαι ο καθηγητής, ο κύριος Σιμώνας. Ένας ο καθηγητής, σωστό. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε. Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυκλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Τώρα βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, πολύ δύσκολη θέση, γιατί στην προσπάθεια να έχουμε κάποια ωφέλεια και επειδή υπάρχει μια ομορφιά στην ποικιλία, βρίσκομαι στη θέση από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» ή από αυτό εδώ. Τι θα σας διαβάσω. Τι είναι θαύμα. Μάλλον θα κάνω την επιλογή και από τα δύο από λίγο, γιατί είναι ανάγκη. Θα πάω πρώτα μας στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο του Βελιμίρεβιτς, σε ένα κομμάτι, και αν προλάβουμε, μην κουραστούμε σαν την περασμένη φορά που καθίσαμε υπέρ το δέον. Διαβάζω. Το θέμα είναι, το κεντρικό θέμα, η ελπίδα, παύλα, αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Θα το καταλάβετε, αυτό άμα διαβάσουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν. Και άμα ακούσετε τη λέξη οπτιμισμός, σημαίνει αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Ή οπτιμιστής είναι αισιόδοξος. Εκείνος δηλαδή που έχει πάντα ελπίδα. Είναι οπτιμιστής. Εντάξει. Από τι πρόκειται αυτό, συγγνώμη, γιατί κάνει... Δεν είναι ελληνική λέξη. Α, έτσι, η ρωσική. Δεν είναι ελληνική λέξη, όχι. Είναι ξένη λέξη. Είναι λατινική. Είναι από τη λέξη... Το λέξη bonus την ακούμε όλοι. Ναι. Σημαίνει καλός. Ο optimus είναι ο καλύτερος και ο υπερθετικός βαθμός είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
Εδώ πρόκειται για αισιοδοξία δηλαδή. Την οποία η αισιοδοξία την αντάμωσε ο Άγιος Νικόλαος ο Βενιμίρεβιτς σε ένα ανάπηρο, εντελώς ανάπηρο πολέμο. Συνάντησε, αντάμωσε είπα, την αισιοδοξία σε ένα κατάκητο. Διαβάζω λοιπόν πώς ο ίδιος περιγράφει αυτά που είδε. Υπάρχει ένας ανάπηρος οπτιμιστής που τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ένας στρατιώτης του προηγούμενου πολέμου που έγινε στη Σερβία. Το εχθρικό βλήμα πέρασε μέσα από το σώμα του πλάι στη σποδελική στήλη. Οι γιατροί του είπαν πως πολλά από τα νεύρα αχρηστεύτηκαν. Πολλοί γραμμικοί μύες καταστράφηκαν, καθώς και η κινητική δύναμη των ποδιών του. Τέρμα στην κίνηση των ποδιών. Ο ανάπηρος δεν αισθάνεται πια ότι έχει τα πόδια του. Το διάβασα και στο Γιώργο. Βάλτε θράκα ή πάγο στα πόδια του. Το ίδιο κάνει. Δεν πρόκειται να αισθανθεί ούτε το καυτό, ούτε το κρύο. Με κάλεσε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, ο Βενιμίρεβιτς, ο ανάπηρος τον κάλεσε να τον επισκεφθεί. Αισθανόμουν θλίψη, ανακατωμένη με φόβο όταν χτύπησα την πόρτα του σπιτιού του. Και εμείς θα είμαστε σε χειρότερη θέση, σε χειρότερη θέση. Μου είχε γράψει για τη δύσκολη κατάστασή του και είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα μελαγχολικό κακόμοιρο. Ο οπτιμιστής είναι το αντίθετο. Με περίμενε η μητέρα του με χαμόγελο στα χείλη. Το προσέχετε. Η μητέρα του με χαμόγελο στα χείλη. Τι σημαίνει άραγε αυτό το χαμόγελο? Μπήκα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Ιωσήφ, τα αντιλαμβάνεσαι αυτά που λέω? Είναι έτσι απλά? Κατανοητά. Μάλιστα. Σε μια μεγάλη πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου, καθυλωμένος, κατάκητος, έτσι γράφει εδώ, στο μαραμένο οχρό πρόσωπό του, μαραμένο οχρό πρόσωπό του, έλαμπε η χαρά. Συνδυάστητα, δεν ξέρω, συνδυάζονται αυτά, Παναγιώτη. Κι όμως, συνδυάζονται. Είχε εσωτερική γαλήνη και χαρά, δεν ήταν σωματική γαλήνη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όλο και μου φαινόταν ότι έβλεπα φωτοστέφανο γύρω από αυτό το κεχλιμπαρένιο πρόσωπο. Εγώ κάθομαι εδώ από το πρωί έως το βράδυ. Άρχισε ο ανάπηρος να λέει και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί ως το βράδυ και κάποτε από το πρωί ως το επόμενο πρωί. Με άλλα λόγια, ακίνητος
Και άγρυπνος. Και άγρυπνος πολλές φορές. Έβλεπε τη ζωή απ' έξω. Η μητέρα μου ετοίμασε αυτό το μισοσκότεινο δωμάτιο, ώστε η ζωή που παρατηρώ στο δρόμο να φαίνεται πιο καθαρή και πιο φωτεινή. Σκοτάδι μέσα, να βλέπει φωτεινά απ' έξω. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κοιτάζει από το πάτο του πηγαδιού τον ουρανό το μεσημέρι, βλέπει τα άστρα. Αυτή είναι παρατήρηση του Αγίου. Έτσι, α, όχι, του αρρώστου. Έτσι και εγώ κοιτάζω από το μισοσκότεινο δωμάτιο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν άστρα λαμπερά, φωτεινά αστέρια που φλέγονται και περιφέρονται. Ασταμάτητα φλέγονται και περιφέρονται. Το ένα μετά το άλλο. Το ένα μαζί με το άλλο. Το ένα γύρω από το άλλο. Πώς έβλεπε τον κόσμο. Τι μάτια είχε. Ιωσήφ, τι μάτια είχε. Σε ρωτάω, πού είσαι απεσιόδοξος. Ξέρω εγώ. Α, δεν υπάρχει ξέρω εγώ. Α, υπάρχει. Γι' αυτό το διάλεξα, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν. Δεν είναι όλος ο κόσμος ίδιος. Και στη χειρότερη μοίρα της ζωής τους. Δεν είναι έτσι, έτσι δεν είναι. Μα αυτό το ξέρει πιο πολλά από εμάς, αλλά μας δοκιμάζει όλα. Ναι, μακάρι, το εύχομαι. Έτσι είναι. Και αυτό και δεν μιλάει. Λοιπόν, προχωρώ. Γιατί τα έχετε με μένα. Δεν τα έχουμε έπεσει. Ώσπου και ο ίδιος, προσέξτε λίγο, ώσπου και ο ίδιος, από αγάπη, ώσπου και ο ίδιος να συμμετάσχω σε αυτή τη δίνη της ζωής, η δίνη είναι το στροβίλισμα, με ταχύτητα, σε αυτή τη δίνη της ζωής, αφού δεν γνώριζα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Ο ανάπηρος, ο κατάκητος, ο κακομύρης για τον πολίτη, για όλο τον κόσμο, λέει, η ζωή είναι τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, απόκτησα μάτια. Δεν έβλεπε πριν. Έβλεπε. Ναι, βλέπω τη ζωή από τότε που κάθισα σε αυτή την πολυθρόνα. Η ζωή είναι τόσο ωραία, τόσο αρμονική, και εμείς τη βλέπουμε στραβά. Και εμείς τη βλέπουμε στραβά, γιατί είμαστε στραβοί. Βλέπουμε τα σωματικά μάτια μας. Στραβοί! Με τα μάτια της ψυχής. Μα είμαστε στραβοί. Ο εν λόγω αδερφός έβλεπε με τα μάτια της ψυχής, δεν έβλεπε τα σωματικά. Έλα που είμαστε στραβοί. Και τα σωματικά... Και αγάριστε το ψυχο... Για δεν λες ότι είμαστε στραβοί, μωρό Αγγέλη. Όλοι στραβοί είμαστε. Έτσι, μπράβο. Όλοι στραβοί είμαστε. Λοιπόν, η ασθένεια δεν είναι το μεγάλο κακό. Και ο θάνατος δεν είναι ούτε μεγάλο, ούτε μικρό κακό. Μιλάει ο άρρωστος, ο κατάκητος, προσέξτε το αυτό. Τα πόδια μου πλέον κρέμονται. Δεν κρατούν αυτά εμένα, τα πόδια, να στηρίζετε, αλλά εγώ κρατάω αυτά, αφού κρέμονται. Αλλά υπάρχει κάτι που κρατά και εμένα, όπως κρατώ εγώ τα παράλληλα πόδια μου, χωρίς το οποίο θα ήμουν ολόκληρος παράλυτος. Αυτό που διαβάζω τώρα, ποιο είναι αυτό που το κρατάει. Αυτό είναι η εσωτερική μου ψυχική αισιοδοξία. Η ψυχή μου για αρκετό καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ήταν περισσότερο παράλυτη. Η όρασή της, παράλυτη, της ψυχής, δεν μπορούσε να δει το όραμα όλης της ομορφιάς και του σκοπού αυτού του κόσμου. Το ξαναδιαβάζω. Η ψυχή περισσότερο τυφλή, όσο δεν παίρνει,
και δεν μπορούσε να δει η ψυχή το όραμα της ομορφιάς και του σκοπού αυτού του κόσμου. Περιπλανιόταν στο σκοτάδι και της φαινότανε ολόκληρος ο κόσμος σκοτεινός. Πόση διαφορά έχουμε. Η μοναδική ένθερμη δραστηριότητά της ήταν η υπηρεσία του σώματος, η σκλαβιά στο σώμα. Δηλαδή η ψυχή είχε υποδουλωθεί στο σώμα 100%. Αυτή ήταν η υπηρεσία που πρόσφερε η ψυχή στο σώμα. Να είναι σκλαβωμένη πριν δει. Το σώμα μου τραβούσε την ψυχή μου μαζί του όπως κυνηγός το σκυλί από το σκοινί. Τραβούσε το σώμα την ψυχή όπως ο κυνηγός το σκυλί από το σκοινί. Θα κάνετε σχόλια μετά μόνοι σας, θα το τελειώσω. Η ψυχή μου αναπηδούσε, χοροπηδούσε στη σκόνη και στη λάσπη πίσω από το σώμα, ανάλογα με την επιθυμία του σώματος και ανάλογα με την οσμή του σώματος. Τώρα με τα άλλα μάτια τα βλέπετε τα πράγματα και τα αφηγείτε, με τα άλλα μάτια, όχι με αυτά από εδώ. Είναι φοβερό, πολύ φοβερό. Είναι φοβερό το. Πάρα πολύ, πάρα, το κείμενο είναι φανταστικό, είναι. Επιβάθος. Αν εμείς το ψάξουμε. Δεν μιλάει για αυτά που βλέπουμε και φαίνονται. Μιλάει για αυτά που δεν φαίνονται. Γι' αυτό, και ο άνθρωπος ήταν δυνατός. Έτσι ήταν αυτό. Εκεί βαδίζει ο πραγματικός άνθρωπος, αν αξιωθεί με τη χάρη του Θεού. Αλλά για αυτό χρειάζεται προσπάθεια. Πες. Όλα αυτά τα προβλήματα τα είχε όταν ήταν καλά. Δηλαδή έτσι πως τα... Ήταν προβλήματα, τώρα δεν είναι. Άρα μήπως και εμείς έχουμε τα ίδια προβλήματα, έτσι που, είμαστε, που λέμε ότι είμαστε καλά. Αφού είμαστε δεμένοι σαν το σκυλί του κυνηγού, από το σκυλί, με την ύλη. Εμείς πάνω ότι είμαστε βολεμένοι στα ορατά. Ναι, τελείωσε, τελείωσε. Αυτά, προφανώς και αυτός σκλαβώνει ο λόγος. Και το πνεύμα. Τα ορατά, όσο όχι φαίνονται, σκλαβώνουν την ψυχή. Ναι, να προχωρήσουμε λιγάκι. Όσο είχα υγεία, δεν το καταλάβαινα. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου μου χαμογελούσαν και εγώ τους κατσούφιαζα. Ξέρετε, να βγαίνει ο ήλιος, να λάμπει, να χαίρεται η φύση και η κτήση και εμείς να είμαστε συνεφιασμένοι. Μεγάλη δουλειά αυτή. Πολύ μεγάλη, αυτό λέει. Εγώ λέω τόσο καιρό, αυτό έκανα. Τα αστέρια με κοιτούσαν, αλλά εγώ τα μισούσα και τα φοβόμουν. Τι λένε τα αστέρια, Βαγγέλη, τι λένε τα αστέρια, θα μας πούν τι μοίρα. Προχωράω. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος τον πέταξε στο φως. Δεν βλέπει τυφλοπόντικα στο φως. Και στον αέρα ήμουνα, λέει, ήμουνα, και τον αυτό το μιλάει τώρα. Και κυριολεκτήτα λέει ήμουνα σαν τυφλοπόντικας, δεν το λέει γιατί, για να κάνει σχήμα λόγου ή εικόνα να μας δώσει. Ναι, αλλά σε αυτό το βαθμό την είχε κάνει την υπέρβαση όμως. Διαφορετικά δεν μπορούσα ναι, να... Ναι, συμφωνώ, δεν έχω αντίληψη καμία. Γι' αυτό και μιλάμε τώρα. Έτσι, τι μιλάμε τώρα. Εδώ... Για να πάρουμε άλλα μάτια, μήπως πάρουμε άλλη όραση. Ακριβώς. Μήπως βάλουμε κολλήριο στα μάτια μας. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος τον πέταξε στο φως και στον αέρα και που αμήχανος ο τυφλοπόντικας περιφέρεται εδώ και εκεί και τρέμοντας τρυπώνει στο χώμα για να ξεφύγει από τον ήλιο. Το τυφλώνει ο ήλιος. Και να λουφάξει και πάλι στο υπόγειο σκοτάδι. Φέρετε την εικόνα του κόσμου και του εαυτού μας. Ήλιος το Ευαγγέλιο,
ήλιο στο Ευαγγέλιο, τυφλοπόνηκες εμείς, δεν αντέχουμε στο φως του Ευαγγελίου, τρυπάμε στις τρύπες μέσα της ύλης, γιατί δεν αντέχουμε στο λίγο την καθαρότητα της αλήθειας που λέγεται Ευαγγέλιο. Μόνο γι' αυτό γίνει και τα έργα μας πονηρά. Αυτό λέμε το σύνολο. Γιατί άμα τα έργα μας πονηρά δεν θέλουμε το φως, λοιπόν, τρυπάμε στο σκοτάδι. Ευχαριστώ το Θεό που έγινε αυτός ο πόλεμος και ευχαριστώ το Θεό, δεύτερον, που εχθρός με άφησε ανάπηρο με αυτόν τον τρόπο. Και το Θεό που έγινε ο πόλεμος και που τον άφησε ανάπηρο. Βλέπει την πρόεδρο του Θεού και στο κακό επάνω. Έτσι. Και θέλει να δείξει ότι μέσα από αυτό το κακό έβγαλε ο Θεός το καλό. Θα σωθεί η ψυχή μου, λες. Τελείωσε. Έτσι. Ο Θεός από το πικρό βγάζει γλυκή. Έτσι δεν είναι. Προχωράμε. Αυτός ο εχθρός που με έκανε ανάπηρο δηλαδή, έγινε ο καλύτερος ευεργέτης μου. Γι' αυτό αγαπάτε τους εχθρούς. Έχασα τα πόδια μου, ας το προσέξουμε, έχασα τα πόδια μου, αλλά κέρδισα την ψυχή μου. Πόσο σοφός είναι ο Θεός, χρησιμοποιεί και τον πιο σκληρό μέσο απέναντί μας για το δικό μας μεγάλο καλό, μέγιστο καλό. Έκανα λάθος. Έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή μου, μόνο. Να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Τα πόδια μόνο αξίζει η ψυχή. Από τότε που καθυλώθηκα σε αυτή την καρέκλα, την πολυθρόνα, και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις και τα αισθήματά μου. Από τότε. Το χάος για αρκετό καιρό κυριαρχούσε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει τη τάξη της ζωής και του κόσμου, πρέπει πρώτα να βάλει τάξη μέσα του. Έχουμε επομένως αταξία μέσα μας. Και μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο γέρος που σας έχω πει και άλλη φορά, που λέει σε ένα πνευματικό του παιδί ο Άγιος Βαρσανούφιος, παιδί μου τετάραχτε τα σύμπαντα, τα σύμπαντα έχουν ταραχθεί, τα έχει ταράξει αμαρτία. Και εκείνος λέει έβαλα τάξη στη σκέψη μου και στα αισθήματά μου από τότε που έμενα ανάπηρος. Τώρα που έγινα κακάσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται ομορφότατος. Και όταν όλος ο κόσμος με λυπάται, ρε τον κακομύρι, ρε τι έπαθε, βρε το δυστυχισμένο, βρε χιλιαδό, με λυπάται, αρχίζω να λυπάμαι όλο τον κόσμο. Πόση δύναμη ψυχής πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος. Φοβερό πράγμα. Προφανώς τον λυπάται, γιατί σου λέει δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει τι εστί η ψυχή. Ο άλλος ο κόσμος δηλαδή. Ναι, το λέει δυστυχισμένο. Ναι, το λέει δυστυχισμένο. Γι' αυτό το λόγο. Και έτσι λέει και η παροιμία. Τι λέει? Άμα ζει στο χερό, το δεν εκτιμείς το καλύτερο. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Ναι, τι, προχωράμε. Έτσι μου μίλησε ο ανάπηρος, λέει ο Άγιος, με τα νεκρά του πόδια, που η μοίρα καταδίκασε τον οργανισμό του να μείνει ακίνητος σαν φυτό μέχρι το θάνατό του. Ήταν ένας νέος 25 ετών που μπορεί να ζήσει ακόμα 25 χρόνια. Και το να ζήσει ακόμα 25 χρόνια γι' αυτό σημαίνει να κάσει 2,5 δεκαετίες ακίνητος στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο, μπροστά στο κινηματογράφο της ζωής. Καταλαβαίνετε τι κινηματογράφο λέει. Που τον έβλεπε το παράθυρο σαν οθόνη ήταν. Πόσοι από εσάς, από εμάς δηλαδή, σε αυτό θα έλεγαν, θα σκοτωνόμουν
αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα πολύ. Ο άνθρωπος των αυτοκτονιών γίνεται, με συγχωρείτε, έκανε λάθος, ο αριθμός των αυτοκτονιών γίνεται από μέρα σε μέρα μεγαλύτερος για πολύ πιο ασήμαντους λόγους. Αυτός ήταν πεθαμένος ζωντανός και ειδού τι μας διδάσκει. Σήμερα αυτό λέει, για το τίποτα ο άνθρωπος αυτοκτονεί. Και μεγαλώνει ο αριθμός των αυτοκτονιών, λέει, μέρα με τη μέρα. Το ένα, αυτός μέσα στην αισιοδοξία και του λείπαν όλα τα καλά και προπαντός η αναπηρία ήταν βαρύτατη μπροστά του. Στους ανθρώπους έχουν όλα τα καλά και οδηγούνται στη μελαγχόλια. Αυτό είναι το... Λοιπόν, τελείωσα εγώ εδώ από το βιβλίο αυτό. Να δούμε τι ώρα είναι. Να μπορείτε να εκφράσετε εσείς κάποια γνώμη πάνω στο θέμα αυτό. Θα ανοίξω ένα άλλο. Μετά να δούμε. Το πράγμα του Θεού δια του Αποστόλου λέει ότι είναι ασθενείας τελείωτη ο άνθρωπος. Τα πατερικά κείμενα γράφουν ότι όταν ο άνθρωπος, τον άνθρωπο τον επισκεφτεί η δοκιμασία, οποιαδήποτε δοκιμασία, και δείξει υπομονή και δεν γογγίζει και στο Θεό και στους ανθρώπους, είναι εισάξιος των ασκητών ίσως και μεγαλύτερος. Και έρχεται και δένει αυτό που έλεγε ο Ιερώντας Παΐσιος, ότι όχι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος όνειρο. Δηλαδή ενδέχεται αυτό να σου συμβεί οπουδήποτε. Το διάβαζα, ξέρει ο Νίκος, σε έναν όμοια περίπτωση, τα πόδια δεν έχει για την ώρα. Τα πόδια δεν τα έχει. Του λέω, το διαβάζω τώρα, τι να, αφού εσύ ζεις την περίπτωση. Να σου κάνω μάθημα, εγώ ας μιλήσει ο Άγιος, τουλάχιστον ο Άγιος, εγώ τι να σου πω. Για να μπορείς να εκφράσεις κάποια γνώμη και να έχει κύρωση γνώμη, πρέπει να τους περάσει. Να τους περάσει. Τελείωσε. Δεν έχεις γνώμη, τίποτα πεις, ξέρεις κανένα αυτό και αυτό θα σου πει. Τώρα εσύ με κοροϊδεύεις. Κάνε υπομονή. Είναι αυτό που λέει ο Σιφ. Τι κάνουμε από αυτά, τι κάνουμε το δάσκαλο. Και είναι μια σωστή γνώμη αυτή. Πέρα για πέρα. Λοιπόν. Δάσκαλος μεγάλος δεν λέγεται αυτός που κηρύττει. Αυτός που κηρύττει και εφαρμόζει. Αυτός που εφαρμόζει και κηρύττει. Αυτό λέγεται μεγάλο δάσκαλο. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Εξίσου όμορφο. Λοιπόν. Θα διαβάσω πάλι σιγά σιγά. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτής της περιγραφής με τη γλώσσα μου. Το έχω διαβάσει 4-5 φορές αυτό που θα διαβάσω. Για να γεμίσει η ψυχή μου μέσα. Για να έχω δύναμη. Και που δεν καταλαβαίνουμε, το έχω διαβάσει αλλού, πάλι η προσευχή έχει τη δύναμή της. Όλα τα. Και ό,τι διαβάζεις περνάει μέσα, χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί τότε θα είμαστε άγιοι και θα γινόμαστε και τρέγγι από την άλλη μεριά. Κώστα, η δικιά μου πεποίθηση είναι η εξής ακράδαντη. Για να σωθεί ο άνθρωπος, δύο παράγοντες χρειάζονται. Η χάρη του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Όταν λέει ο Θεός ότι χωρίς εμού δυναστε ποιήν ουδέν, δηλαδή το 99,9% είναι η χάρη του Θεού και το 1% είναι η δική μας θέληση. Πολύ το 1%. Αλλά και εκεί ακόμα άλλωστε με το λέει και η γραφή και ο Απόστολος. Πολύ. Τι έλαβες, τι έχεις και δεν έλαβες και καυχάς, ας πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να ανακαυχηθεί για τίποτα, αφού ό,τι έχουμε το λάβαμε. Να, πόσο αχάριστη είμαστε. Για να έχουμε και τη χάρη του Θεού όμως, θα πρέπει να είναι, η χάρη του Θεού δεν έρχεται έτσι. Μα σου φορολογείς. Για τις επιφυτίσεις πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Για να γίνουμε χαριτωμένοι άνθρωποι, θα πρέπει εμείς να δείξουμε ότι αξίζουμε για να έρθει η χάρη σε εμάς. Άλλωστε λέει ότι η καθαρή την καρδία το θεόψωται. Δηλαδή ο άνθρωπος, αν δεν κάνει μια προσπάθεια να καθαριστεί, να ετοιμάσει το χώρο της ψυχής του να είναι καθαρός, δεν έρχεται η χάρη στον Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, λίγο υπομονή πάλι και επανερχόμαστε. Κύριε Κώστα, μια διευκρίνηση. Ναι. Διαφαίνεται μέσα από το βιβλίο, επειδή ο Άγιος ημίθηκε το 1956, ναι. Φαίνεται ότι τα γραπτά
ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Που σημαίνει ότι παίρνουν μεγαλύτερη αξία το πόσο προφητικός ήταν. Δεν αναφέρεται στον πόλεμο της Σερβίας, αλλά αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τελευταίο το κομμάτι, εφόσον πέθανε το 1956. Σωστά είναι όσα λες, αλλά από το μυαλό όλων μας δεν πάβει να υπάρχει αυτό που λες, ότι ο Άγιος μιλάει προφητικά. Περίπως. Μα τώρα δεν αποκλείει το άλλο. Όχι. Διαβάζω λοιπόν. Θα ήθελα να μην διαβάσω... Το έχει διαβάσει το βιβλίο. Να μην διαβάσω το τέλος. Το έχεις διαβάσει όσο πάρω. Να σου... Είναι το λεπτά να σου δώσω. Δεν έχω πει. Θέλω να σου το φέρω. Να το πάρεις. Λοιπόν, το πάρεις. Λοιπόν, να το πάρεις. Λοιπόν, επειδή έχει αφιέρωση απάνω. Θα στο φέρω την άλλη φορά. Θα δικό σου. Αλλά είναι με αφιέρωση απάνω. Αν το διαβάσω κάποια στιγμή, θα το πάρω. Θα το πάρεις πίσω, θα το πάρεις στον λόγο. Δεν έχω πρόβλημα γι' αυτό. Διαβάζω τώρα. Το τίτλο δεν το διαβάζω. Θα το βγάλετε στο τέλος μόνοι σας. Το τίτλο. Τούτη την ιστορία μου τη διηγήθηκε ο πατήρ Συνέσιος. Ένας 70χρονος ασκητής που τον έβλεπες και θαύμαζες αληθινά. Ψηλός, αδύνατος, μακρυγέννης, με ένα πρόσωπο που έλαμπε σαν άγγελος Κυρίου. Γιατί και του γέροντα η ψυχή κόχλαζε μέσα της από μια φωτιά δυνατή, και ανέβαινα στα μάτια του οι απόκοσμες αντάβγειές της ψυχής. Κι όμως φαινόταν να το σκεπάζει μια θεληματική σιωπή και ο νους του σαν να μίλαγε με κάποιον άλλο. Είχε θεληματική σιωπή ο γέροντας και ο νους του ήταν σαν να μίλαγε με κάποιον άλλον. Αυτό το βλέπες στα αριστερό του χέρι το σκελετωμένο όπου κράταγε μαύρο κοκοσκίνι και όλο το ξεκούκιζε σαν να μετρούσε τις φωνές που έστελνε στον ουρανό. Εντάξει, καταλάβατε. Εσύ ο Σύμ κατάλαβες. Κοκοσκίνι είχε, μίλαγε τους ανθρώπους από το μυαλό του, ήταν αλλού. Αν δεν του μιλούσες, δεν σου μίλαγε. Το βλέμμα του χαμήλωνε σιγά σιγά και άφηνε να πλώνεται γύρω του μια γαλήνη ασυνήθιστη. Λες και έβγαινε αυτή η γαλήνη από μέσα του. Αν είναι ευλογημένο, γέροντα, πες μας ένα λόγο. Αυτή την ερώτηση την έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου, που ονομάζεται Παναγιώτης Σωτήρχος. Είναι ένας και μοναδικός διηγηματογράφος όλων των Αγίων της Εκκλησίας, γράψει τον Άγιο του αιώνα μας, τον Άγιο Νεκτάριο, σε ένα χοντρό βιβλίο. Λοιπόν, αυτός, το κείμενο αυτό έχει γράψει, αλλά δεν είναι δικό του. Το έχει γράψει με λόγια δικά του όμως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν, αν είναι ευλογημένο γέροντα, πες μας ένα λόγο. Μόνος ευλογημένος λόγος είναι τη σιωπής, είπε. Τα άλλα λόγια, να το προσέξουμε, είναι της ανάγκης. Ακούς Βασίλη, λέει, ο μόνος ευλογημένος λόγος είναι να το έχουμε κλειστό. Αν πούμε κάτι, θα πρέπει να είναι ανάγκη να το πούμε. Και εμείς από ανάγκη ζητούμε λόγο αγαθό, του λέει ο συγγραφέας. Από ανάγκη. Να προσευχόμαστε στιγνά
όσο μπορούμε. Και να λέμε την ωερά προσευχή που την αποκαλούν και οι καρδιακοί. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί πρέπει να τη λέμε από την καρδιά μας. Από εκεί. Από εκεί που βγαίνουν οι λαχτάρες και οι επιθυμίες. Γιατί και η προσευχή και η προσευχή μια λαχτάρα βαθιά είναι. Πώς με λέει ασκητής, ε? Η προσευχή μια λαχτάρα βαθιά είναι. Ένας βόγκος, προσέχετε περιγραφή, της πληγωμένης καρδιάς. Η προσευχή λοιπόν είναι λαχτάρα βαθιά, βόγκος της πληγωμένης καρδιάς. Δεν υπάρχει καρδιά μη πληγωμένη. Αφού είπε αυτά, έγινε σιωπή. Μέσα στο κελί του ασκητή, σιωπή πάλι. Μήτε το φτερό της μύγας δεν ακουγόταν. Μονάχα το κομποσκίνι σάλευε αργά και σταθερά στο αριστερό του χέρι. Που το κούφιαζε καλά για να μην φαίνεται. Σωπαίναμε κι εμείς στο μικρό κελί. Σαν να βρισκόμαστε σε ναό. Ύστερα ο πατήρ Συνέσιος έκανε το σταυρό του ευλαβικά και μίλησε μετά από τη σιωπή που κράτησε. Μια φορά, τα παρακάτω τα λέει ο πατήρ Συνέσιος. Μια φορά ήταν ένας ασκητής και έκανε ό,τι μπορούσε για τη σωτηρία του. Προσευχόταν, μετάνιζε, αγρυπνούσε, μελετούσε το Ευαγγέλιο και τεράστια βιβλία, μα πιο πολύ απ' όλα προσευχόταν. Και ό,τι έκανε, το έκανε με ψυχή τεντωμένη στο όνομα του Κυρίου και για χάρη των αδελφών νεκρών και ζώντων. Άρα προσευχότανε για όλο τον κόσμο και τον άνω και τον κάτω. Αυτό σημαίνει προσευχή, δεν έχουμε εχθρούς. Και αν παρουσιάζεται με την προσευχή, ο Θεός μειώνει την απόσταση, το φέρνει κοντά. Λοιπόν, ζητούσε ταπεινά και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, με συγχωρείτε λάθος έκανα, ζούσε ταπεινά και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ώσπου μια μέρα βρήκε πληγωμένο ένα κόρακα στην αυλή του. Ο ασκητής που προσευχότανε. Το πήρε με αγάπη, του πλύνε την πληγή με λάδι, τον τάισε, τον έβαλε μέσα ένα κοφίνι για να το φροντίσει μέχρι να θεραπευτεί. Μέρα με τη μέρα όμως τον συγγύθησε όπως ζούσε μοναχός του, τον κράτησε και στην τροφιά. Ο ασκητής τον κράτησε και στην τροφιά. Αλλά και ο κόρακας πάλι δεν ήθελε να φύγει. Προσαρμόστηκε στη ζωή αυτή, αφού κοντά στον ασκητή έβρισκε τροφή και νερό. Πετούσε ολόγυρα από το κελί και ξαναγύριζε. Σταμάτησε για μια στιγμή ο πατήρ Συνέσιος, χωρίς φανερό λόγο, και ξανασυνέχισε. Ο ασκητής αυτός που σας λέγω, ασκούσε πολύ την ωραία προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Δηλαδή, να το λέει εδώ, το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με. Και την έλεγε πότε νοερά με σιωπή, κάνοντας τις μετάνοιές του, και πότε στοματικά, εκφώνος. Που λένε και οι εγγράμματοι, όταν έκανε τις άλλες πρακτικές δουλειές του. Έτσι ο κόρακας που τον παρακολουθούσε, άκουγε συνεχώς, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού και λοιπά. Στο τέλος, άρχισε το πουλί να επαναλαμβάνει τα λόγια του γέροντα. Σαν τους παπαγάλους.
Μάλλον Μάινα θα ήταν. Και έλεγε όχι Κόρακας. 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 Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τη, την περίπτωση. Και έλεγε τη μισή φράση. Κύριε Ιησού Χριστέ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Κόρακας. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεγε μόνο. Κάποτε άκουσε ο ασκητής τον Κόρακα να μιλά και ξαφνιάστηκε. Ήταν σωστό θαύμα, γιατί μόνο οι παπαγάλοι μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη λαλιά και αυτή είναι ασυναίσθητα. Βέβαια και τα γαϊδούρια δεν μιλούν, αλλά να που μίλησε Ιώνος του Βαλάμ, το έχετε υπόψη σας. Έστειλε ο Θεός ένα προφήτη να πάει σε μια πόλη και ο προφήτης ανέβηκε στο γάιδωρο επάνω και πήγαινε σε άλλο δρόμο, σε άλλη πόλη. Σταματάει στη Διχάλα που ήθελε να πάει ο προφήτης αλλού το γαϊδούρι και, του, και δεν προχωρούσε. Α, δεν προχωρά, του λέει. Και λέει, δεν βλέπεις Ιώνος του, λέει στον προφήτη επάνω, ο άγγελος με το σπαθί από πάνω, μας κόψει και τους δύο. Να που μιλάει και Ιώνος του Βαλάμ. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι όπου βούλεται ο Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Λοιπόν, μην λέμε για μάινες και τέτοια πράγματα. Γιατί οι μάινες μιλάνε. Μιλάνε, αλλά μιλάμε για κόρακα εδώ, δεν κατάλαβε για άλλη κουβέντα. Σταμάτησε πάλι ο πατήρ Συνέσιος και έκανε το σταυρό του. Ξέρω κατάπιε το σάλιο του και συνέχισε. Πήγε λοιπόν κοντά στον κόρακα και προσπάθησε να του μάθει και τη συνέχεια της ευχής. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Ώσπου με τον καιρό άρχισε να λέγει και ο κόρακας την προσευχή του Ιησού, όπως την άκουγε από τα γέροντα. Προσπάθησε να τη μάθει στο ζώο, στο πτηνό. Πόσες φορές την έλεγε για να μάθει ο κόρακας το πρώτο. Όλη μέρα. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν ακούγεται τίποτα από κόρα. Γιατί εκπλήσεσαι τόσο πολύ. Η γραφή δεν λέει, ας πούμε, ότι αν έχεις πίστη σαν κόκκος να πει, μπορεί να πει στο βουνό αυτό. Δεν εκπλήσεσαι. Δεν, μα το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι εκεί, αγαπητέ μου. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι αλλού, θα το δεις παρακάτω που είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Αυτό περιμένω κι εγώ. Όχι δα, όχι δα. Αλλά εδώ έχει το, όλο αυτό που διαβάζουμε. Μου μιλάς, είναι μια έκπληξη, δεν είναι μόνο κόρακας. Όλο αυτά που διαβάζουμε είναι, τι έκπληξη, εδώ μιλάμε για, πώς το λέει, θάμβος. Πώς λέει, θαύμαζαν τον Ιησού όταν έκανε ένα θαύμα, και εδώ ο Χριστός μιλάει. Προχωράμε. Κάποια μέρα όμως ο κόρακας βγήκε από το κελί και όπως ο καιρός ήταν χαρά Θεού, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά. Να χαρεί τον ανοιχτό ορίζοντα. Εκεί όμως που πετούσε και έπαιζε, φάνηκε από πάνω του ένα μεγάλο γεράκι, πεινασμένο, και άρχισε να ζυγιάζεται από πάνω για να το κατασπαράξει. Τρόμαξε ο κόρακας και αντί να κράξει από το φόβο του, από το φόβο του φώναξε, «Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και ο του θαύματος, παιδιά μου, μια δύναμη αόρατη έδιωξε με βία το γεράκι πέρα στον ορίζοντα και ο κόρακας σώθηκε και ξαναγύρισε στο κελί του ασκητή. Για τρίτη φορά σταμάτησε ο γέροντας, σταυροκοπήθηκε. Τι σημαίνει αυτό, πατέρ Συνέσια? Βλέπετε και αυτή είχε απορία και είναι πολύ σοφός αυτό εδώ. Ο, που τα γράφει. Σκαφέ. Όχι ο γέροντας, αυτός που τα γράφει. Ο συγγραφέας. Σημαίνει ότι η νοερά προσευχή και έτσι αν τη λέμε, και έτσι προσέξτε, έτσι προσέξτε, και έτσι αν τη λέμε, σαν το κόρακα, γιατί ο κόρακας δεν την καταλάβαινε την προσευχή. Δεν την καταλάβαινε καθόλου, κόρακας ήταν. Πάλι φέρνει τα καλά της αποτελέσματα. Και κάνει τα αδύνατα δυνατά. Το καταλαβαίνουμε το θέμα. Κάνει τα αδύνατα δυνατά. Πιο πολύ όμως γίνεται δύναμη ανίκητη όταν τη λέμε με συνέστηση της καρδιάς και με λαχτάρα
Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού νικά τα πάντα. Ιησούς Χριστός νικά. Προχωράω. Και τελειώνω. Ευχαριστήσαμε τον Γέροντα και φύγαμε. Καθώς κατεβαίναμε από το κελί του, είδαμε να φτερουγίζεται κάποιο κοράκι. Δεν ξέραμε όμως αν ήταν αυτό που έφερνε, ανέφερε ο ασκητής στην ιστορία του. Ποιος ξέρει, και με τη σκέψη αυτή κάναμε αυθόρμητο σταυρό μας και είπαμε νοερά, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Εδώ τελείωσε η αφήγηση και το κομμάτι αυτό που ήθελα να σας διαβάσω. Μπορείτε να πείτε κάτι και έχω ένα κομματάκι πάλι μικρό και κλείνουμε τη σύναξή μας τη σημερινή. Λοιπόν, πώς είναι η κόλαση. Έχεις απορία, Ιωσήφ, πώς είναι η κόλαση. Μα δεν έχεις απορία. Ισού από εδώ, από τη γη. Καλά, καλά. Ωραίος, ωραίος. Ό,τι είναι μακριά από τον Κύριο, κόλεψε. Ναι, 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 λοιπόν, δεν μου χρειάζεται. Έλα. Επειδή εγώ έχω μια απορία, ναι, σχετική με το πρώτο βιβλίο, αλλά θα σας το πω στο τέλος. Το τέλος θα σας πω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και ένα κομματάκι μικρό, πολύ μικρό και κλείνουμε. Μικρό είναι. Είναι πολύ λίγο. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, που ονομάστηκε Μέγας και ένσαρχος άγγελος, για τη μεγάλη πίστη και την αρετή του, περπατούσε μια μέρα στην έρημο όπου ασκήτευε και βρήκε πεσμένο στη γη ένα ανθρώπινο κρανίο. Ο Άγιος Μακάριος λοιπόν περπατούσε στην έρημο, πρόκειται για μεγάλο Άγιο, και ήβρε ένα κρανίο, κόκαλο ο Ιωσήφ. Σταμάτησε απορριμμένος με το λογισμό του, ποιος να ζούσε κάποτε με αυτό το κρανίο. Απορία, ε? Δεν έλεγες Ιωσήφ, και εγώ δεν έλεγα μα ήμουν. Λοιπόν, και καθώς αναφέρει το γεροντικό, κούνησε το κρανίο με το ραβδί του, που ήταν φτιαγμένο από βαγιόξυλο, και το κρανίο μίλησε στον Άγιο με ανθρώπινη φωνή. «Εσύ ποιος είσαι?» ρώτησε ο Μέγας Μακάριος. «Εγώ ήμουνα ιερέας των ειδώλων και των Ελλήνων που κατοικούσαν σε αυτόν τον τόπο εδώ», απάντησε το κρανίο. «Και εσύ είσαι ο Μακάριος ο πνευματοφόρος». Ήξερε και ποιος ήταν. «Όποια ώρα σπλαγνιστείς αυτούς που βρίσκονται στην κόλαση», το κρανίο του τόπε, που δεν ήταν κρανίο, που ήταν στην ουσία η χάρη του Θεού έδωσε την ελευθερία για να μάθει ο Άγιος και ο κόσμος τι συμβαίνει στην κόλαση. Να τα μνημόσυνα γιατί χρειάζονται από την άλλη πλευρά. Λέει, «Εσύ λέγει», με συγχωρείτε να το ξαναβρω καλά εδώ πέρα, «όποια ώρα σπλαγνιστείς αυτούς που βρίσκονται στην κόλαση και παρακαλέσεις υπέρ αυτών, βρίσκουν λίγοι ανακούφιση και παρηγοριά». Βρίσκουν λίγοι ανακούφιση και παρηγοριά. Άρα η προσευχή για τους νεκρούς, προσευχή είναι, δίνει, ανάλογα με τη δύναμη που έχει εκείνος που την κάνει, κάποια ανακούφιση και παρηγοριά. Προχωράμε. «Ποια είναι αυτή η κόλαση και ποια η παρηγοριά?» ξαναρώτησε ο Άγιος. «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο είναι το πυρ κάτω από εμάς, που στέκουμε ολόκληροι μέσα στη φωτιά, από τα πόδια στο κεφάλι. Και δεν μπορεί κανείς να δει τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο στην κόλαση. Η πλάτη του ενός είναι κολλημένη στην πλάτη του άλλου. Όταν λοιπόν παρακαλείς», λέει, «το κρανίο στον Άγιο», που είχε την ομιλία,
Όταν λοιπόν παρακαλείς και εύχεσαι για μας, τότε μπορούμε και στρέφουμε λίγο το κεφάλι ο ένας του αλλού και βλέπουμε λίγο το πρόσωπο του διπλανού μας. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Ο Άγιος Μακάριος λυπήθηκε πολύ με αυτά που άκουσε και έκλαψε από καρδιάς για τα φοβερά τούτα μαρτύρια της κολάσεως και έκραξε με πόνο. Ουέ, τη ημέρα ενίε γεννήθη ο άνθρωπος. Μήπως το καταλαβαίνετε. Αλλή μόνο στη ημέρα. Την ημέρα που γεννήθη ο άνθρωπος. Γενικά. Ναι, γενικά. Και ξαναρώτησε ο Μέγας Ασκητής, υπάρχει άλλο χειρότερο μαρτύριο από αυτό? Τότε το κρανίο απάντησε, μεγαλύτερος βασανισμός γίνεται κάτω από μας. Αυτοί ήταν ειδωλάτρες και περνάγανε βάσανα. Κάτω από τους ειδωλάτρες ήταν άλλοι που βασανιζόντουσαν πιο πολύ ακόμα. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί και ποιοι βρίσκονται εκεί κάτω από εσάς που βασανίζονται πιο πολύ. Εμείς που δεν γνωρίσαμε το Θεό, είπε το κρανίο, είμαστε πιο ελεημένοι από τους άλλους. Όσοι γνώρισαν το Θεό και τον αρνήθηκαν και δεν έπραξαν το θέλημά του, βρίσκονται κάτω από μας. Βρίσκονται κάτω από μας. Ο Άγιος Μακάριος πήρε το κρανίο και το έθαψε και ύστερα γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα υπέρ όλων των νεκρών προς τον Κύριο. Τώρα μιλάει στη συνέχεια ο συγγραφέας. Τούτη την ιστορία, όχι, ναι, την αφηγήθηκε ο ίδιος ο Άγιος που η ψυχή του εφραίνεται τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών και πρεσβεύει για όλους μας. Μακάρι εκείνοι που θα διδαχθούν από αυτή την ιστορία και θα επιστρέψουν κοντά στο Θεό. Λοιπόν, με αυτά θα ξαναθίγω εγώ τους τίτλους και εσείς μπορείτε να πείτε το σχολείο σας. Το πρώτο ήταν με τον ανάπηρο που δεν είχε μάτια και απόκτησε μάτια, και το λέμε δεν είχε μάτια και το παίρνει και το δίνει ο βασιλάκης αλλού, εννοούμε ότι του λείπανε τα μάτια της ψυχής τα οποία απέκτησε εκ των υστέρων και έβλεπε τον κόσμο ωραιότερο, μορφότερο και καλύτερο τη στιγμή που εμείς τον βλέπουμε χάλια. Το ένα είναι αυτό με τον ανάπηρο. Το δεύτερο είναι το θαύμα με τον κόρακα «Κύρι σου Ριστέλα ισόρμε» και το τρίτο είναι τι συμβαίνει στην κόλαση και τι δύναμη έχει προσευχή. Για το πρώτο λοιπόν μπορείτε να πείτε δύο κουβέντα, να σχολιάσετε έτσι ωραία ωραία και να φύγουμε. Λέει Λάκη. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος κάπου ότι εδόθημη σκόλοψ της αρκή ή να μην υπεραίρομαι, το ξέρετε καλά αυτό, μήπως εμείς συμπεραίνουμε από αυτό, δηλαδή εάν δεν, αυτός ο σκόλοψ τι ήταν καταρχάς, μικρόβιο, πληγή, ισόβια, την είχε γενετήσει ο Απόστολος Παύλος, τι λένε οι πατέρες. Άλλοι λένε πονοκέφαλος, άλλοι λένε ποδάγρα, εν πάση περιπτώσει κάτι βάσανο είχα ο έχω με τα μάτια μου διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που λέει ότι σκόλοπας, ο Άγιος Ιωάννης το λέει αυτό, ναι. Σκόλοπας είναι, ήσαν τότε δηλαδή, αυτοί που του έστειναν παγίδες οι ψευδαπόστολοι και δεν θέλουν οι Ιουδαίοι, ναι, που τον κυνηγούσαν παντού. Πλην όμως, αυτό λέει ο Χρυσόστομος, εγώ έχω ακούσει παλαιότερα ότι πρόκειται για ασθένεια που την είχε αποκτήσει την ώρα του θαύματος που είδε φως, τον τύφλωσε και του άφησε κάποια ελαττώματα. Και μήπως πρέπει να ευχόμεθα, εν συγκρίση με αυτόν του Αποστόλου Παύλου, να παθαίνουμε κι εμείς κάτι για να προοδεύουμε πνευματικά. Εκεί το να παθαίνουμε. Να έχουμε κάποια πάθηση σωματική για να ταπεινωνόμαστε, για να προοδεύουμε. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Επειδή δεν σχέση έχω. Σχέση με αυτό που μας ναι, δεν έχω. Καλά, καλά, πολύ ωραία το είπες. Εγώ δεν έχω τη δύναμη για να έχω κάτι και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω δώσε μου το.
Αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη, ώστε όταν με βρει κάτι, να έχω τη δύναμη. Ώστε τότε, τότε θα πούμε εκείνο που είπε ο Δαβίδ. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Ο Δαβίδ λέει, ετοιμάστηκα για ό,τι με βρήκε στη ζωή και δεν ταράχτηκα. Επομένως, ας του ζητάμε να μας δίνει την υπομονή, μεγάλο πράγμα. Αφού λέει, μόνο με αυτή την αρετή πάμε στον Παράδεισο. Μόνο με αυτή την αρετή. Ετοιμάζομαι για να κάνω κήρυγμα την Κυριακή και έχω ανοίξει βιβλίο και λέει, όχι υπομονή, αλλά και επιμονή. Είναι αρετή μεγάλη. Με αυτή οδηγούμε στον Παράδεισο. Δηλαδή, κάνουμε προσευχή και επιμένουμε να χτυπάμε την πόρτα. Τι άλλο θέλουμε. Στο δεύτερο θέμα. Το Ευαγγελικό χωρίο, ας πούμε, με το Νιόουδεν, αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο αυθενής αρετής, ας πούμε. Της υπομονής. Βέβαια. Είχε λέει και έπιμο. Δε φθόνησε ο διάβολος τον Ιώβο και είπε στον Κύριο να τον δοκιμάσω, αφού του έχεις δώσει, λέει όλα τα καλά, ας τον και λίγο σε μένα να τον δοκιμάσουμε. Και τι είπε στη γυναίκα του ο άνθρωπος. Σαν ανόητη της λέει μιλάς, ας πούμε. Δηλαδή εμείς θα ευλογούμε τον Κύριο όταν μας δίνει όλα τα καλά, όχι ότι τα κακά. Και του τα έδωσε ο Θεός πάλι 10 φορές παραπάνω από όσο το έχει δώσει. Μήπως, αν προσέξατε τώρα, ερχόμαστε στο ίδιο, στο πρώτο, έτσι πως το λέμε εδώ. Τη μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής πάνω στην πράξη, την διατύπωσε ο Ιώβ πάνω στον πόνο. Και η φιλοσοφία ποια είναι. Ότι γυμνός εξήλθαν εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απέρχομαι από τη ζωή αυτή. Τότε την έβαλε τη φιλοσοφία αυτή. Τότε που τον πίεζε η γυναίκα, τον πίεζε η ασθένεια. Όταν τον εγκατέλειψαν και οι φίλοι του εκεί, τα πάντα. Δηλαδή, αισθάνθηκε μόνος του, αλλά την πίστη δεν την έχασε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ότι όταν δεν χάνει ο άνθρωπος την πίστη και δείχνει υπομονή, λένε τα πατερικά κείμενα, ας πούμε, ότι και να μην γογγίζεις, γιατί όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, αρχίζουμε, ας πούμε, όχ και όχ και όχ και όλα σε μένα, Θεέ μου, ο μισθός είναι μεγαλύτερος και από τον ασκητών. Και όχι οι φίλοι του και εδώ, αλλά και οι σάρκες του τον εγκατέλειψαν. Τα πάντα. Δεν τον εγκατέλειψαν. Αλλά είχε διαρκή ψυχή. Εν τω μεταξύ, το συγκλονιστικό σε αυτό το χωριό είναι το εξής. Ότι στον Ιώβ δεν δόθηκε χρόνος να προετοιμάζεται. Δηλαδή, τώρα του ήρθε πίσω απ' τ' άλλο. Δηλαδή, ο διάβολος του πήρε τα παιδιά, την οικογένεια, τα πάντα, την υγεία. Δηλαδή, το ένα δίπλα απ' τ' άλλο. Ναι. Αλλά δεν το πέτυχε. Και εμείς μας πιάνει ένας πονοκέφαλος ή τα δόντια και αρχίζουμε βαρυγωμά μας. Αυτό σημαίνει, μικρό πράγμα, να δείξεις, αυτό μας παραπέμπει ο λιγοπιστεϊστή εδίστασας. Σίγουρα έτσι είναι. Του Κυρίου. Γιατί έχεις λιγοπιστία, την Κυριακή που έρχεται είναι της Χαναναίας, της γυναίκας αυτής που την είπε ο Κύριος σκυλάκι. Ναι, τα σίγουρα. Ναι, κάνει παρατήρηση ένας μεγάλος, σχεδόν Άγιος Εκκλησιαστής. Δεν είναι ανακοινωμένος Άγιος, αλλά πένα γερή πάνω σε ομιλίες. Την παρατήρησε και λέει, αυτή η γυναίκα είχε τέτοια επιμονή επάνω της, ώστε κατόρθωσε, άκουσε, μου έκανε εντύπωση που διάβαζα. Και εμείς τι λέμε στην προσευχή, γεννηθεί το θέλημά σου. Ο Κύριος της είπε, γεννηθεί το εσύ ως θέλεις, ως θέλεις εσύ. Ο ίδιος Γεθσιμανή είπε, Πάτερ μου, λέει, αν μπορείς πάρε μου το, αν θέλεις πάρε μου το, αλλά όχι, να γίνει το θέλημά σου. Κάνει την παρατήρηση αυτός ο μεγάλος κήρυκας και λέει, το προσέχετε, λέει, γυναίκα να γίνει όπως είσαι εσύ. Έκανε εκβιασμό στη θέση του Κυρίου και το πέτυχε η γυναίκα αυτό το πράγμα. Την επιμονή. Είπε μεγάλη σου ελπίστη γίνε, όμως. Ναι, ναι, αλλά αυτή επέμενε όμως. Για θυμίσου πόσο επέμενε. Μα είχε όλα τα φόβερα. Την πίστη του καθενός. Είναι φοβερό πράγμα. Έπαιζε την πίστη μπροστά. Κάπου πρέπει να σταθούμε με δέος. Τελειώνω τώρα. Με δέος. Βαλάμε με δέος. Σεβασμό. Απόλυτο. Λέει εδώ που διαβάσαμε, στο κελί μέσα του γέροντα στεκόμαστε σαν να ήταν εκκλησία. Και τον ακούγαμε με ανοιχτό στόμα. Η προσευχή που γίνεται, όπου και αν γίνεται, ακόμα και εκεί που εισερχόμαστε
για την ανάγκη μας. Οι πατέρες λένε και εκεί θα γίνεται η προσευχή. Και εκεί θα αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού, ώστε όλα να είναι μέσα στη λειτουργία της προσευχής. Είναι αδύναμη. Πάμε στο όρος και σου λέει νύχτα προσευχή. Βγαίνεις να φας προσευχή. Αυτοί προχωράνε την ημέρα προσευχή. Κοιμώνται προσευχή. Αυτή είναι η λειτουργία της προσευχής. Τώρα για μας εξωκοινωνικούς τι γίνεται. Για μας κοινωνικούς είναι αυτά. Για μας τους κοινωνικούς. Γι' αυτά τα διαβάζουμε, γι' αυτά τα λέμε. Αλλήμονό μας. Άκουσε. Δεν με ικανοποιήσεις. Δεν με ικανοποιήσεις. Άκουσε, τελείωσε το λόγο που διαβάσαμε. Θυμηθείτε αυτή τη φράση που λέει εδώ μέσα. Σαν τον κόρακα. Σαν τον κόρακα. Για μας κοσμικούς λοιπόν, σαν τον κόρακα. Και είναι αρκετή. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησος ημάς. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε το στη σήμερα. Κι άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίελης ο φιλέτης. Και μη είσαι ενέγκυση μας πειρασμό, αλλά ρίσεις ημάς από το πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο να με ευχαριστείτε, εγώ ευχαριστώ όλους σας. Αυτά τι εκδόσεις είναι. Τι είναι το θαύμα. Ναι, τι είναι θαύμα. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Και το ένα αξίζει και το άλλο αξίζει. Τι είναι θαύμα, δεν είναι παραπάνω. Τι είναι θαύμα. Και σε εκδόσεις δεν ξέρω τι είναι. Τι εκδόσεις είναι. Αυτό, εν πλώ. Α, εν πλώ. Αυτό εδώ είναι. Για να ξέρουμε και πού θα βρίσκεται αυτά. Εκδόσεις, νεκτάρες, παραγόμενες.